Εδώ έχουμε ένα κουτάβι λαδικό σέντερ 3 μηνών, είναι εκτροφής μου, είναι από τον Ορφέα και την Τόνα. Τα ιρλανδικά σέντερα καθιερώθηκαν από τη Λέσχη Όστερ το 1876. Στην αρχή ήταν άσπρα κόκκινο, μετά βγήκε μόνο, καθιερώσαν μόνο το κόκκινο ιρλανδικό σέντερ όσον αφορά πιο πολύ για τις εκθέσεις. Αυτό έπεσε και σε μια δυσμένεια των κυνηγών λόγω των εκθέσεων. Εκτρέφανε πολλά σκυλιά μόνο για εκθέσεις και όχι για κυνηγητικό περιεχόμενο. Τώρα επικρατεί και το άσπρο κόκκινο και το ιρλανδικό σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σκύλων γενικά σε όλο τον κόσμο. Μορφολογία, ξεκινάμε με 62 πόντους ακρόμιο το αρσενικό, μέχρι 67 το μέγιστο, στα θηλυκά 2-3 πόντους χαμηλότερα αντίστοιχα. Μανδύας, λεπτός, χωρίς σχηματισμούς, χρώμα κόκκινο-κόκκινο αγκαζού, χωρίς άσπρες κοιλίδες, μέτωπο, ουρά, άκρα, επιτρέπεται μόνο στο στήθος, άσπρη κοιλίδα, εννοείται όχι άλλα χρώματα, μαύρο κτλ. Ουρά πρέπει να σημαδίζει έως τον ταρσίο πίσω άκρο. Φέρεται χαμηλά γενικά και κατά τον καλπασμό και στη φέρμα που πρέπει να είναι οριζόντια στο ύψος της τράχης. Πόδια συμπαγή, χωρίς υπερβολές. Πίσω ταρσί μπορεί σε κάποια σκυλιά να είναι πιο κοφτή, σε άλλα σκυλιά πιο καμπυλωτή. Συνήθως στα πιο εργασιακά σκυλιά είναι πιο ευθύ η ταρσί στα πίσω πόδια. Η τρίχα είναι ίσια, δεν πρέπει να έχει κυματισμούς, δεν πρέπει να έχει μπούκλες. Τα αυτιά είναι χαμηλά τοποθετημένα στο κεφάλι. Πολλές φορές έχουν μεταξύρνιες φράτζες ή αλλιώς μπορεί να είναι χωρίς φράτζες, να είναι πιο στεχνογενικά το τρίχωμά του. Το υπερβολικό τρίχωμα και αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Κεφάλι θολωτό, μουσούδα αντίστοιχη με το θολωτό του κρανίου. Τα μάτια πρέπει να είναι σκούρο καφέ, καστανό δηλαδή, να εκφράζουν τη φυλή και να εκφράζουν και το φύλλο, δηλαδή αν είναι αρσενικό ή θηλυκό αντίστοιχα. Τα χείλη δεν πρέπει να κρεμάνε πάρα πολύ, να φεύγουν δηλαδή κάτω από το σαγόνι αρκετά, ως ένα αγγλικό σέτερ. Ο Ιρλανδός δεν έχει τόσο πολύ χείλη. Είναι πιο παρορμητικός, το χαρακτηρίζει το νεύρο, το ταπεραμέντο και αυτό έχει να δώσει αυτή η φυλή. Το εύρος έρευνάς του είναι αρκετά μεγάλο, χωρίς υπερπροσπάθεια. Έχει πολλές επιστροφές όσον αφορά την έρευνα. Έχει φέρμα η οποία μπορεί να κάνει και ολόκληρο κύκλο να έρθει να φερμάρει μπροστά μας. Έχει πολλή επαφή με τον κυνηγωγό. Η επαφή με τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ φιλικός, είναι πάρα πολύ στοργικός, αν και έχει και το αίσθηκτο του φύλακα στο σπίτι. Του αρέσει η ζωή με στο σπίτι, γι' αυτό τον παρομοιάζουν πάρα πολύ και σαν σκύλος άνθρωπος, με το χαρακτήρα που έχει να δώσει. Γι' αυτό κερδίζει πάρα πολύ το σεβασμό του με την καρδιά και την κυνηγητικές του ικανότητες αργότερα. Έχει καλή επαφή με το νερό, μπορεί να κάνει και απόρτα από το νερό, με την κατάλληλη εκπαίδευση βέβαια. Γενικά έχει το απόρτ στο αίμα του. Μπορεί να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα σε ένα τερέν και πιο μεγάλο εύρος έρευνας και αντίστοιχα σε ένα πιο πυκνό μέρος να χαμηλώσει ταχύτητα, να γίνει πιο επιφυλακτικός και να έχει την κίνηση της γάτας. Αντίστοιχα, συγχρόνως μπορεί να βγει σε ένα ελαιόδες και να αναπτύξει πάλι ταχύτητα. Αυτή είναι η κατανομή ενέργειας που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει αντοχή για πολλές ώρες κυνηγίου. Το κρύο βέβαια και ο πάγος δεν τον φοβίζει καθόλου, αντίστοιχα, με την ζέστη υποφέρει λίγο. Και λόγω τριχώματός του, το χρώμα δηλαδή που τραβάει τον ήλιο. Είναι πάρα πολύ όμορφο σκυλί και έχει και ένα ευγενή χαρακτήρα. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκτρέφονται με λάθος προσανατολισμό. Ενώ λάθος προσανατολισμό δεν εκτρέφονται για κυνήγι.
εκθρέφονται μόνο με εκθυσιακούς παράγοντες, με κερδοσκοπικά κριτήρια βέβαια. Υπάρχουν κριτήρια σε οποίοι κρίνουν σκυλιά τα οποία δεν πρέπει να κρίνουν, δεν πρέπει να βγαίνουν καν εξαίρετα. Τα κρίνουν εξαίρετα, δεν πρέπει να βγαίνουν καν σε εκθέσεις, δεν πρέπει να αναπαράγονται καν. Είναι πάρα πολύ μεγάλα σκυλιά, με πάρα πολύ τρίχωμα, χωρίς κυνηγητικές ικανότητες, χωρίς μυαλό, χωρίς στοιχεία που εκφράζει ένα σωστό Ιρλανδικό σέντερ όπως μας έχει δώσει το πρότυπο Ιρλανδία. Εμείς πρέπει να προσανατολίζουμε την εκτροφή μας, όσοι έχουν Ιρλανδικά σέντερ, βάσει το επίσημο πρότυπο που έχει δώσει η Ιρλανδία.